Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Θα δούμε μαζί και σήμερα όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι είχαμε εκδήλωση πυρκαγιάς πριν από λίγα λεπτά. Έχει ενημερωθεί η πυροσβεστική υπηρεσία του Βόλου και κινούνται ήδη πυροσβεστικά οχήματα για τη φωτιά, η οποία ξέσπασε δίπλα στην 111 πτέρυγα μάχης στην περιοχή των Μικροθυβών. Είναι πάρα πολύ κοντά στο αεροδρόμιο. Την έκταση της πυρκαγιάς δεν έχουν προσδιορίσει ακόμη οι πυροσβέστες, οι οποίοι κινούνται προς το σημείο. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκαν οι βάσεις των πανελλαδικών εξετάσεων για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Έτσι, εδώ και λίγα λεπτά, έχουν ενημερωθεί όλοι οι υποψήφοι με μήνυμα που τους έχει σταλεί από το Υπουργείο Παιδείας για το σε ποια σχολή περνάνε και ποια είναι η βάση της σχολής τους. Επίσης, τα ονόματα των επιτυχόντων έχουν αναρτηθεί και στα σχολεία. Κανονικά περιμέναμε την ανάρτηση των αποτελεσμάτων αύριο από το Υπουργείο Παιδείας. Τελικά, πριν από λίγη ώρα έγινε η δημοσιοποίηση των βάσεων για αυτή την χρονιά. Οι υποψήφοι μπορούν είτε με τους ειδικούς κωδικούς που έχουν να μπουν στην ειδική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας και να πληροφορηθούν το σε ποια σχολή περνάνε, είτε να επισκεφθούν το σχολείο τους, όπου όμως δεν υπάρχουν ονόματα, αλλά υπάρχουν κωδικοί και με τον ειδικό κωδικό που έχουν να δουν τι ακριβώς θα κάνουν στη ζωή τους από εδώ και πέρα, ενώ ήδη έχει σταλεί και μήνυμα σχετικό στους υποψηφίους από το Υπουργείο Παιδείας. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας όμως με την χθεσινή επέτειο της Δημοκρατίας, με τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης και την ειδική εκδήλωση που έγινε στο Προεδρικό Μέγαρο με περισσότερους από 1.000 καλεσμένους από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στον κήπο του Προεδρικού Μεγάρου τελέστηκε χθες η δεξίωση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου για την 50η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Η πολιτική και πολιτιακή ηγεσία κατέφτασε σταδιακά ανάμεσα σε αυτούς που έδωσαν το παρόν. Ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι πρόεδροι του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, της Νέας Αριστεράς, καθώς και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στο Προεδρικό Μέγαρο παρευρέθηκαν καλλιτέχνες, αθλητές, δημοσιογράφοι, άτομα σύμβολα της αντίστασης και προσωπικότητες που σφράγισαν τα 50 χρόνια της μεταπολίτευσης. Το παρόν έδωσαν ακόμη και συγγενείς θυμάτων από τις τραγωδίες στο ΜΑΤ και τα Τέμπη. Λίγο μετά τις 8 εκφωνήθηκε η ομιλία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι για όσα κατάφεραν. Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης άφησε πίσω της τη μεταπολεμική υστέρηση. Είναι πια μια άλλη Ελλάδα. Περάσαμε ωστόσο αυτό το μισό αιώνα μεγάλες δοκιμασίες και ανατροπές. Βιώσαμε τις αλλεπάλληλες κρίσεις της εποχής μας με κορυφαία τη δημοσιονομική. Αναμετρηθήκαμε με συσχετισμούς και παράγοντες εξωτερικούς, αλλά και με τις δικές μας αδυναμίες και παθογένειες. Γίναμε μάρτυρες τραγικών συμβάντων, στο Μάτι και τα Τέμπη που μας πλήγωσαν βαθιά. Τα τραύματα της μεταπολίτευσης μας καλούν σε αυτοκριτική, αναστοχασμό και εγρήγορση. Μας υπενθυμίζουν τη σημασία των συνενέσεων και του γενικού συμφέροντος έναντι της μικροπολιτικής και της αδράνειας για λόγους πολιτικού κόστους. Όπως και το καθήκον μας για μηδενική ανοχή σε κάθε μορφή πολιτικής βίας και αμφισβήτησης των θεμελιωδών αξιών του πολιτεύματός μας. Η ποιότητα της δημοκρατίας δεν είναι δεδομένη. Ούτε η ιστορία έχει γραμμική εξέλιξη, ιδίως σε έναν κόσμο μεταβατικό και μετέωρο. Από όντες ήταν οι αρχηγοί Κυριάκος Βελόπουλος και Δημήτρης Νατσιός, θέλοντας να εκφράσουν με αυτόν τον τρόπο τη διαφωνία τους για την ισότητα στο γάμο. Ενώ από την άλλη, ο Βασίλης Τίγκας, ο πρόεδρος των Σπαρτιατών, δεν είχε προσκληθεί. Ένα σοκαριστικό γεγονός είχαμε στα Τρίκαλα, όπου από βίντεο και φωτογραφίες αποδείχθηκε μέχρι τώρα τουλάχιστον σε όλους ότι έθαβαν ζωντανά τα ζώα τα οποία προέρχονταν από κοπάδια με πανόλι. Άμεση ήταν η αντίδραση από την περιφέρεια. Ο Περιφερειάρχης κατέθεσε μήνυση, ξύλωσε μάλιστα και τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας. Οι εικόνες όμως είναι τραγικές και δείχνουν μεγάλη ανοργανωσιά. Αντικατάσταση του προϊσταμένου της κτηνιατρικής υπηρεσίας Τρικάλων αλλά και σε κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς προς τον εισαγγελέα. Προχώρησε το πρωί της 5ης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας μετά και την καταγγελία ότι υπήρχαν ζωντανά ζώα κατά τη διάρκεια της ταφής. Όσον αφορά το χθεσινό γεγονός για την καταγγελία που είχαμε για το ότι υπήρχαν μέσα κατά τη διάρκεια της ταφής,
υπήρχαν ζώα που ήταν ζωντανά. Εγώ είδα φωτογραφίες, όπως είδατε κι εσείς, και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση. Γι' αυτό και αντικατέστησα τον προϊστάμενο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Τρικάλων από μια άλλη συνάδελφό του και κατέθεσα το πρωί η μηνυτή αναφορά στον εισαγγελέα για να γίνει έρευνα για οποιοδήποτε ποινικές ευθύνες, γιατί το αδίκημα αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και θα πρέπει οποιοδήποτε έχει εμπλακεί να αντιμετωπίσει τις ποινές τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Σε αυτό το πράγμα είμαι απόλυτος και στο θέμα της ατομικής ευθύνης ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει κάτι το οποίο να έρθει στη γνώση μου και να το καλύψω ή να το κουκουλώσω. Ο ίδιος αναφέρθηκε στο πρωτόκολλο που πρέπει να τηρείται στη συγκεκριμένη επιχείρηση, λέγοντας ότι όποια παράληψη έχει σημειωθεί θα διαπιστωθεί από τον ίδιο τον εισαγγελέα. Επειδή γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, μια τεράστια επιχείρηση που είναι πρωτοφανής για τη χώρα, οτιδήποτε αμαυρώνει αυτή την τεράστια προσπάθεια θα αντιμετωπίζεται ανάλογα. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να χαλάσει αυτή την τεράστια προσπάθεια που γίνεται οτιδήποτε τέτοιο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι νομίζω έληξε με τη χθεσινή μου απόφαση. Σχετικά με τους ελέγχους μέχρι στιγμής, τα κλιμάκια των κτηνιάτρων που δρούν στη Θεσσαλία έχουν πάρει δείγμα πάνω από 20.000 ζώα, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από τις εκτροφές που έδωσαν θετικά κρούσματα. Με τα ζώα που θα ταφούν σήμερα και αύριο, ο αριθμός αναμένεται να φτάσει περίπου τα 9.000 ζώα. Σήμερα, αύριο και το Σάββατο αναμένεται να έρθουν σημαντικά στοιχεία για τις ζώνες των 10 χιλιόμετρων, όπου και θα δώσουν χρήσιμα συμπεράσματα για τη διασπορά του ιού στα κοπάδια. Πάντως, με τα ως τώρα στοιχεία υπάρχει ικανοποίηση προς την περιφέρεια πως δεν υπάρχει μεγάλη διασπορά και η κατάσταση κρίνεται ελεγχόμενη. Με τον κύριο Κουρέτα να επισημαίνει ότι μέχρι την Τρίτη θα έχουν ελεγχθεί τα 250.000 ζώα. Πάμε τώρα σε ένα τραγικό περιστατικό, την απαγωγή και το βιασμό από 4 άτομα μιας 32χρονης στην περιοχή της Λιβαδιάς. Σε μια σοκαριστική καταγγελία προχώρησε το πρωί της Τετάρτης μια 32χρονη γυναίκα στη Λιβαδιά, αναφέροντας στους αστυνομικούς ότι έχει πέσει θύμα βιασμού από 4 άγνωστους άνδρες. Ειδικότερα, όπως περιέγραψε η 32χρονη, όλα συνέβησαν στις 11 το πρωί της Τετάρτης, όταν μετέβη με τη μοτοσυκλέτα της στην παραλία του Αγίου Ισιδώρου, κατόπιν προσυνεννοημένου ραντεβού με έναν άγνωστο άνδρα, τον οποίο είχε γνωρίσει το προηγούμενο βράδυ μέσα από συνομιλία της στο TikTok. Κάποια στιγμή, και ενώ δεν κατέστη δυνατόν να συναντηθεί με τον άνδρα, τη στιγμή που βρισκόταν επί της παραλιακή οδού, 4 άγνωστοι δράστες επιβαίνοντες σε ένα μαύρο αυτοκίνητο εξήλθαν ξαφνικά του οχήματος και ο ένας εξ αυτών, αφού της έκλεισε με τη βία το στόμα και τα μάτια, με τη συνδρομή των υπόλοιπων τριών, την επιβίβασαν παρά τη θέλησή της στο αυτοκίνητο. Στη συνέχεια, αφού τη μετέφεραν σε άγνωστη ερημική τοποθεσία περίπου 10 λεπτά από το σημείο της αρπαγής, την αποβίβασαν και την εξανάγκασαν σε συνουσία με τη χρήση σωματικής βίας, λέγοντάς την να μην μιλάει καθώς θα τη σκοτώσουν. Συγκεκριμένα, αφού την τοποθέτησαν σκεφτή στο καπό του οχήματος, οι τρεις εξ αυτών την κρατούσαν ακινητοποιημένη και ο τέταρτος ήρθε σε σεξουαλική επαφή μαζί της. Εν συνεχεία, οι δράστες, αφού την τοποθέτησαν εκ νέου εντός του οχήματος, την εγκατέλειψαν σε σημείο το οποίο βρισκόταν στα μισά περίπου της διαδρομής από το αρχικό σημείο που την είχαν αρπάξει, με την παθούσα να διαφεύγει πεζή. Κατά τη στιγμή που την τοποθετούσαν στο όχημα μετά το βιασμό της, ο ένας δράστης κρατούσε τα μάτια της κλειστά με μαντήλι, το οποίο κουνήθηκε ελαφρώς με αποτέλεσμα να κατορθώσει να δει στιγμιαία το δράστη, ο οποίος ήρθε σε συνουσία μαζί της. Σύμφωνα με την περιγραφή της, επρόκειτο για νεαρό άνδρα, καστανόξανθο ψηλό, τον οποίο ωστόσο δεν θα μπορούσε να αναγνωρίσει ενδεχόμενη μελλοντική διαδικασία. Μάλιστα. Τώρα, να έρθουμε στο θέμα των τεμπών. Ένας άνθρωπος παραμένει προφυλακισμένος, είναι ο μοιραίος σταθμάρχης της Λάρισας. Έκανε αίτηση όμως για αποφυλάκηση, ενώ την ίδια ώρα ξεκίνησαν οι έρευνες σε ένα από τα κοντέινερ που ήταν κομμάτι του σειρμού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Ξεκίνησε η δεγματοληψία πιστήριων από το βαγόνι της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, που εδώ και 16 μήνες βρισκόταν φυλαγμένο σε ιδιωτικό οικόπεδο και με εντολή του ειδικού εφέτη ανακριτή μεταφέρθηκε στο Κουλούρι. Ήρθαμε σήμερα εδώ στο δικαστικό, περάσαμε όμως πρώτα από το Κουλούρι. Γίνεται η νέα δεγματοληψία όσο έχει οριστεί από τον εφέτη ανακριτή κύριο Μπακαΐμη. Να πάρουμε κάποια στοιχεία από το σημαντικό πιστήριο, το βαγόνι, το οποίο επί 16 μήνες βρισκόταν σε έναν ιδιόκτητο χώρο. Μετά από πίεση δική μας και εντολή του εφέτη μεταφέρθηκε στο Κουλούρι όπου και φυλάσσεται. Σήμερα γίνεται δειγματοληψία. Κάποια
στοιχεία θα πάρουμε αρκετά από εκεί όσον αφορά ογκομέτρηση, όσον αφορά οξυδόσεις που έχει προκαλέσει συγκεκριμένη έκρηξη πυρκαγιά. Και σύμφωνα και με το αυτά που γνωρίζουν οι πραγματογνώμονες, θα πάρουν τα στοιχεία, θα τα μελετήσουν και θα βγάλουν τις επόμενες μέρες την έκθεσή τους και ο δικαστικός πραγματογνώμονας και ο τεχνικός σύμβουλος που έχουμε ορίσει εμείς από την ομάδα του κ. Κοκοτσάκη, ο κ. Ντούβρας, που έχει έρθει από την Αγγλία για το συγκεκριμένο θέμα της δειγματοληψίας. Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντινίδης, για τις οικογένειες των θυμάτων αποτελεί ευχάριστη εξέλιξη το γεγονός ότι θα ενσωματωθούν οι δύο δικογραφίες με τους ίδιους να περιμένουν κατηγορητήρια και σε βάρος υψηλά ιστάμενων πολιτικών προσώπων για το θέμα του μπαζώματος. Θα πάρω τη δικογραφία από τα αποτελέσματα και την άσκηση δίωξης της κυρία Μάτση στα τέσσερα πρόσωπα όσον αφορά την μήνυση που έχουμε καταθέσει εγώ και ο κ. Ασλανίδης για το θέμα του ξεμπαζώματος και για ποιο λόγο το πρώτο τριήμερο μεταφέρθηκαν παρανόμως όλα τα συντρίμμια και τα χώματα στο οικόπεδο στα πηγάδια της εταιρείας Παντρεμένου. Θα δούμε τι ακριβώς γράφει η δικογραφία. Το ευχάριστο είναι ότι θα σωματωθεί δικογραφία η συγκεκριμένη στη μεγάλη δικογραφία των Τεμπών. Παράλληλα, ο μοναδικός προφυλακισμένος σήμερα για την τραγωδία των Τεμπών, ο 60χρονος Λαρισαίος Σταθμάρχης, ζήτησε χθες από τον εφέτη ανακριτή να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους τις επόμενες ημέρες. Είναι η τρίτη αίτηση που έχει κάνει ο συγκεκριμένος. Είχαμε μιλήσει και παλιότερα και με την εισαγγελία και με τον εφέτη. Βέβαια, δεν είναι στη δική μας αρμοδιότητα αυτό. Μην χρησιμοποιήσουν το 18μηνο ούτως ώστε να επισφέψουν το κομμάτι της δίκης. Ο άνθρωπος δεν πρόκειται να ξανακάνει αυτό που συνέβη το μοιραίο βράδυ. Νομίζω ότι είναι σωστό και έγινε δεκτή από φυλάκησή του. Εμείς το είχαμε προτείνει, αν και δεν έχουμε αρμοδιότητα, αρκετά νωρίτερα, για να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Παράλληλα, ο ειδικός εφέτης ανακριτής προχωρά στο διορισμό ειδικού πραγματογνώμονα, ο οποίος θα διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη στο καταγραφικό του ΟΣΕ, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχουν διαγραφεί ή όχι ηχητικά αρχεία. Το Υπουργείο Υγείας ετοιμάζει ρύθμιση η οποία θα περάσει πολύ σύντομα ως τροπολογία στη Βουλή και θα δίνει τη δυνατότητα να καλούνται, ουσιαστικά να επιστρατεύονται γιατροί για να υπηρετήσουν σε κενές θέσεις του ΕΣΥ οπουδήποτε στη χώρα. Οι ιατρικοί σύλλογοι δεν το δέχονται αυτό σε καμία περίπτωση. Έτσι λοιπόν ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ανακοίνωσε σήμερα διήμερη αποχή από τη συνταγογράφηση για δύο μέρες. Δεν θα γράφουν ηλεκτρονικές ή οτιδήποτε άλλο συνταγές οι γιατροί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Διήμερη αποχή από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση ως ένδειξη διαμαρτυρίας και αντίδρασης στη νέα τροπολογία του Υπουργείου Υγείας αποφάσισαν οι ιδιώτες γιατροί. Γιατροί και εκπρόσωποι του ιατρικού χώρου από τη Λάρισα, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν σήμερα από τα γραφεία του Συλλόγου, δήλωσαν ότι πρόκειται για μια τροπολογία ντροπής, η οποία επιτάσσει τους γιατρούς, υποχρεώνοντάς τους σε εφημερίες, σε κενές θέσεις, χωρίς να τις έχει προκαθορίσει. Ενώ σε περίπτωση που ο ιδιώτης αρνηθεί, αφαιρεί τη δυνατότητά του να πραγματοποιεί ηλεκτρική συνταγογράφηση. Χθες, με απόφαση της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, αποφασίσαμε τουλάχιστον την Παρασκευή και τη Δευτέρα, οι μέρες που θα συζητείτε και θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την υγεία, που υπάρχει και η επέσχυντη νομοθετική ρύθμιση, οι ιδιώτες γιατροί δεν θα συνταγογραφούν ηλεκτρονικά παρά μόνον χειρόγραφα. Εξαιρούνται βεβαίως οι ευαίσθητες ομάδες, όπως είναι οι ασθενείς που ανήκουν στην ομάδα των ΑΜΕΑ, αλλά και τα πολύ επίγοντα. Η πρόεδρος της Ένωσης Ιδιωτών Μικροβιολόγων Βιοπαθολόγων Λάρισας, Ράνια Σουλτούκη, τόνισε ότι κάθε μέρα παρετούνται γιατροί με αποτέλεσμα τα νοσοκομεία να έχουν καταρρεύσει. Κάθε μέρα παρετούνται γιατροί και παρετούνται για ευνόητους λόγους. Λόγους ασφάλειας λειτουργίας στα νοσοκομεία, τα οποία έχουν καταρρεύσει, δεν καταρρεύουν, έχουν καταρρεύσει, αλλά όπως επίσης και για οικονομικούς λόγους. Δεν σας οφείλουμε, κύριε Υπουργέ, καμία ευγνωμοσύνη, πολύ περισσότερο εμείς οι εργαστηριακοί γιατροί. Όλοι οι γιατροί μας σπούδασαν, οι γονείς μας και οι παππούδες μας. Δεν έχουμε περαιτέρω ευγνωμοσύνη περισσότερη από τον οποιοδήποτε πολίτη της Ελλάδος. Ακόμα και τα συγγράμματά μας, κύριε Υπουργέ και κύριε Πρωθυπουργέ, τα έχουμε πληρώσει.
Δουλέψαμε, υπηρετήσαμε την Ήπεθρο όλες οι ειδικότητες. Κάναμε εφημερίες και συνεχίζουν να κάνουν οι συνάδελφοι οι νοσοκομιακοί, ειδικευόμενοι και ειδικοί σε άθλιες συνθήκες εργασίας, καταπαντώντας τα εργασιακά δίκαια, ατέλειωτες ώρες εργασίας σε περιβάλλοντα τα οποία, αν τα άκουσαν και αν τα περιγράψουμε στους Ευρωπαίους γιατρούς, πραγματικά σηκώνεται η τρίχα τους. Όπως σημείωσε η αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Σύσσωμος Ιατρικός Κόσμος, είναι ενάντια στη συγκεκριμένη ρύθμιση. Τόσο οι γιατροί που είναι στα νοσοκομεία, όσο και οι ιδιώτες γιατροί, Σύσσωμος ο Ιατρικός Κόσμος, αλλά και όλοι οι ιατρικοί σύλλογοι και επομένως και ο Ιατρικός Σύλλογος Λάρισας, είμαστε ενάντια σε αυτό το νομοσχέδιο. Ως γιατρός πολλών χρόνων, που έχω δουλέψει και στα νοσοκομεία και ως ιδιώτης, θα σας πω ότι αυτά τα προβλήματα χρονίζουν. Δεν είναι προβλήματα του σήμερα, του χθες, είναι προβλήματα 20-30 χρόνων. Ποτέ δεν έγινε κάτι να βελτιώσει, δεν είναι μόνο η μισθή των γιατρών, είναι και οι θέσεις σε αυτά τα κέντρα υγείας, νοσοκομεία που είναι απομακρυσμένα στη χώρα, δεν δόθηκαν ποτέ κίνητρα στους γιατρούς και επομένως αυτό το πρόβλημα το είχαμε για πολλά χρόνια. Οι παθολόγοι καλούνται να καλύψουν τα κενά που δημιουργήθηκαν από την κυβέρνηση. Με το ίδιο το φιλότιμό τους, δεν υπάρχει κανένα απολύτως χρονοδιάγραμμα ή σχεδιασμός για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η αλλαγή και πώς θα γίνονται οι εφημερίες διαμηνύουν. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως χρονοδιάγραμμα και σχεδιασμός για το πώς θα λειτουργήσει αυτή η κατάσταση. Χαρακτηριστικά ακούσαμε διαδοχικά τη μία μέρα τον Πρωθυπουργό να μιλάει για 2 με 3 εφημερίες το μήνα, την επόμενη μέρα τον Υφυπουργό Υγείας για 1 με 2, ακολουθώντας όλο αυτό με το πώς πρόκειται για συγκεκριμένο διάστημα, όσες φορές χρειάστηκε επίσης να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, δυστυχώς αποσυμπρίστηκε. Δεν υπάρχει σχεδιασμός για το πώς θα γίνονται αυτές οι εφημερίες και μιλάω για τα διαδικαστικά της υπόθεσης, χωρίς να θέλω να μακρηγορήσω, την κάλυψη του ΤΕΠ, την κάλυψη της κλινικής. Όπως ανέφερε η αναπληρώτρια καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Μαρία Ιωάννου Λαμπρούλη, οι προτάσεις των συλλογικών οργάνων δίνουν λύσεις, αλλά ούτε αυτοί ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις θέλησαν να τις εφαρμόσουν. Υπάρχουν οι προτάσεις των συλλογικών μας οργάνων, της ΟΕΝΓΕ, της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Οι προτάσεις αυτές δίνουν λύσεις που αν ήθελε η σημερινή ή οι προηγούμενες κυβερνήσεις να βοηθήσουν το ΕΣΥ, θα τις είχαν εφαρμόσει. Ιδιαίτερα μετά τον κοροναϊό, την πανδημία, όπου και εκεί θεωρήθηκε μια έκτακτη ανάγκη η επιδημία και οι ανάγκες καταδείχθηκαν και δόθηκαν όλες οι δέσμες ετοιμάτων από τους γιατρούς, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να σημειωθεί ότι τη Δευτέρα οι πρόεδροι των ιατρικών συλλόγων όλης της Ελλάδας θα κάνουν συγκέντρωση στην Αθήνα, ώστε όλοι μαζί να ζητήσουν την απόσυρση της διάταξης. Ένα κοριτσάκι 3 χρόνων κινδύνευσε να πνιγεί στα Μεσάγκαλα και νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο στη Θεσσαλονίκη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης ένα 3χρονο κορίτσι που κινδύνεψε να πνιγεί στην παραλία στα Μεσάγκαλα Λάρισας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, το ανήλικο παιδί βρίσκεται διασωληνωμένο με αναπνευστική ανεπάρκεια. Η 3χρονη εισήχθη στα επίγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, διασωληνωμένη χθες το μεσημέρι, με τη συμβολή μάλιστα της άμεσης δράσης αλλά και διασωστών του ΕΚΑΒ. Περίπου στις 2 η ώρα το μεσημέρι δεχτήκαμε μία κλήση για έναν πνιγμό ενός 3χρονου παιδιού στα Μεσάγκαλα, όπου ασθενοφόρο το οποίο ήταν καθοδόν για να παραλάβει περιστατικό από το Αγροτικό Ιατρείο των Μεσαγκάλων, ακυρώθηκε η κλήση στο συγκεκριμένο ασθενοφόρο και διαβιβάστηκε εκ νέου για να μετέβει στο σημείο όπου βρισκόταν το παιδί, το οποίο το είχαν βγάλει μέσα από τη θάλασσα. Στο σημείο υπήρχε ένα βαγουσώστη σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Ξεκίνησε άμεσα να κάνουν κάρπα. Οι συνάδελφοι οι οποίοι βρισκόταν στο σημείο ξεκινήσαν και αυτοί να κάνουν κάρπα και ό,τι χρειαζόταν. Κατά την παραλαβή και έπειτα ειδοποιήσανε και το Αγροτικό Ιατρείο μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του ΕΚΑΒ να βγει γιατρός
στο σημείο να τον παραλάβουν να ανέβει στο ασθενοφόρο και να έρθουν στο εφημερεύον νοσοκομείο το Πανεπιστημιακό. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής ο συνάδελφος διασώστης έκρινε ότι η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν μεγάλη, ειδοποιήθηκε και η άμεση δράση για να μπορεί να βοηθήσει να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και έτσι το περιστατικό παραδόθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο της Λάρισας. Μετά από περίπου 2 ώρες στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Όταν ακούσαμε την καταγγελία, δεν πιστεύαμε στα αυτιά μας. Δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι πραγματικό κάτι τέτοιο. Ότι η ζώα από κοπάδια τα οποία έχουν χτυπηθεί από την πανόλη θάβονταν ζωντανά. Μέχρι που ήρθαν κάποιες φωτογραφίες, το απέδειξαν και στη συνέχεια είχαμε ανοιχτές αναφορές και είχαμε βέβαια και μηνυτήριες αναφορές. Θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Η δικηγόρος από τη Λάρισα, η κυρία Μητρονάτσιου, είναι η δικηγόρος που εκπροσωπεί τον κτηνοτρόφο που είδε όλο του το κοπάδι να θανατώνεται και τα ζώα του να θάβονται ζωντανά. Ισχύει αυτό, κυρία Μητρονάτσιου? Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Θεοδόρου. Βεβαίως και ισχύει, ακριβώς όπως καταγγέλθηκαν. Τι να σας πω, πραγματικά είναι κάτι το οποίο ούτε και εμείς αρχικώς δεν πιστεύαμε ότι μπορεί να έχει συμβεί. Εγώ προσωπικά μέχρι και να δω τις φωτογραφίες δεν πίστευα στα μάτια μου. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι η υγειονομική ταφή δεν έγινε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα τα οποία έθεταν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Μάλιστα ζητήθηκε αδιάντροπα από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο να είναι αυτός ο οποίος θα θανατώσει τα ζώα του, εκείνος ο οποίος θα κινητοποιεί τα ζώα του μέσα σε αυτή την κατάσταση που επικρατούσε και υπό τις ψυχολογικές αυτές συνθήκες που βρισκόταν αυτός ο άνθρωπος, του ζητήθηκε αυτό το αποτρόπαιο πράγμα. Δυστυχώς ο ίδιος, μη έχοντας τις δυνάμεις να αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο, ζήτησε τη συνδρομή της συντρόφου του και του πατέρα του, οι οποίοι ήταν τα άτομα εκείνα τα οποία κινητοποιούσαν τα ζώα και κατόπιν δύο τεταλμένοι της περιφέρειας Τρικάλων, από πληροφορίες που έχουμε ήταν δύο υπάλληλοι των σφαγείων, ήταν εκείνοι οι οποίοι με το ειδικό, με την ειδική ράβδο προκαλούσαν την αναισθησία στα ζώα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, τα ζώα ωστόσο ανακτούσαν εκ νέου τις αισθήσεις τους, κατόπιν ζωντάνευαν κυριολεκτικά εφόσον είχαν υποστεί μόνο μία ελάχιστη τοπική αναισθησία και περπατούσαν κανονικά στο λάκκο προσπαθώντας να βρούνε την έξοδο και να γλιτώσουν από αυτόν τον βίαιο και μαρτύριο θάνατο. Όπως καταλαβαίνετε, τα ζώα είναι ενσυναίσθητα όντα τα οποία έχουν συνείδηση και μπορούν να αντιληφθούν την αγωνία του θανάτου. Αυτό το οποίο έχει διαπραχθεί ήταν ένα έγκλημα. Περιμέναμε να δούμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα πώς θα αντιμετωπιστεί η κατάσταση, αν τυχόν κάποιος θα είναι ο οποίος θα αναλάβει τις ευθύνες του. Ανταυτού όμως, τι εισπράξαμε? Εισπράξαμε μέχρι και απειλές ανθρώπων υψηλών βαθμών κιόλας της περιφέρειας Τρικάλων, που σήμερα αρνούνται κιόλας να βγουν να κάνουν μία δήλωση. Ποιος απείλησε? Γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι οποίοι έχουν πει, όσα έχουν πει. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο εμάς... Πείτε μου λίγο, κυρία Μητρονάτσιου, πείτε μου λίγο. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που ακολουθείτε, η οποία πρέπει να περιγράφεται. Νομίζαμε όλοι ότι θα πάνε σε σφαγή τα ζώα και θα καούν. Τελικά θάβονταν ζωντανά, αναισθητοποιημένα. Υπάρχουν πρωτόκολλα που λένε τη διαδικασία. Προβλέπονταν διαδικασία να αναισθητοποιούν τα ζώα και να τα θάβουν ζωντανά? Υπάρχει το πρωτόκολλο, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ορίζει ότι τα ζώα θα πρέπει μέσα σε 15 μόλις δευτερόλεπτα από την άμεση κινητοποίησή τους να αναισθητοποιούνται και κατόπιν να σφαγιάζονται. Αυτό το οποίο έγινε εν προκειμένου ήταν η ολοκλήρωση μόλις του πρώτου βήματος. Το δεύτερο βήμα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, δεν επιχειρήθηκε στον πρώτο κτηνοτρόφο, στον εντολέα μου, τον κύριο Καραλή, να προχωρήσουν οι
αρμόδιοι υπάλληλοι στη σφαγή των ζώων. Δεν ανοίχθηκαν οι κύλες των ζώων, δεν έγινε έλεγχος της κατάστασης, δεν υπήρχε παρόν κτηνίατρος. Τι να σας πω τώρα, η κατάσταση αυτή είναι τραγική επίσης. Δεν δόθηκε στον κύριο Καραλή κανένα επίσημο έγγραφο μέχρι και σήμερα. Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει ο ίδιος πόσα ζώα νοσούσανε, πόσα ζώα θανατώθηκαν, αν ακολουθήθηκε η σφαγή, επισήμως δεν έχει αναφερθεί, ή αν έχει ακολουθηθεί θανάτωση με τοπική αναισθησία. Επίσημο έγγραφο δεν παρέλαβε ποτέ αυτός ο άνθρωπος ισχύρας του. Μισό λεπτό. Τώρα, η υπηρεσία έκανε αυτό που έκανε. Οι πολιτικοί προϊστάμενοι γνώριζαν αυτό που γινόταν. Θεωρώ πως ναι. Η εκτίμησή μου είναι πως ναι. Θεωρείτε πως ναι, μάλιστα. Γιατί οι πολιτικοί προϊστάμενοι πήγαν στη δικαιοσύνη και είπανε πιάσε αυτόν τον κακό άνθρωπο, κοίτα τι έκανε. Δεν γνωρίζω. Αν εννοείτε τους αρμόδιους της περιφέρειας, μπορώ να σας πω με απόλυτη βεβαιότητα ότι γνώριζε η περιφέρεια και ιδίως η αντιπεριφέρεια Τρικάλων 2 ημέρες μετά την λανθασμένη ταφή, τον λανθασμένο χειρισμό της κατάστασης, γνώριζε 2 μέρες μετά ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, ότι έχει γίνει τελείως λανθασμένη διαχείριση του περιστατικού, γιατί την Κυριακή 14 Ιουλίου το βράδυ εξέπεμπαν πολύ δυσόδησους μέσα από το σημείο της ταφής, με αποτέλεσμα ο κτηνοτρόφος, ο κύριος Καραλής, να ενημερώσει την προϊσταμένη του κτηνιατρικού τμήματος του Δήμου Καλαπάκας, την κυρία Μπαμίχα, και κατόπιν εκείνη να ενημερώσει, όπως έχω πληροφορηθεί και εγώ, τους αρμοδίους της αντιπεριφέρειας. Έτσι λοιπόν ήρθε εκ νέου εξκαφέα στο Καστράκι Καλαμπάκας, προκειμένου να επικαλύψει με χώματα τις δυσόδησες μέσα και τα σαρκικά υγρά που έβγαζαν αυτά τα ζώα, τα οποία κυριολεκτικά είχαν φουσκώσει. Αποτελούσε το συγκεκριμένο και αποτελεί μια υγειονομική βόμβα εντός του αγροκτήματος του συγκεκριμένου κτηνοτρόφου. Και οι πληροφορίες μου είναι ότι προϊστάμενα άτομα της περιφέρειας Τρικάλων, μάλιστα εκείνη την ημέρα, τρομοκράτησαν κιόλας τον κτηνοτρόφο, τον κύριο Καραλή, λέγοντάς του ότι εάν η τακτική σου είναι να συνεχίσεις και να βάζεις δικηγόρους για να ενοχλούν υπηρεσιακά άτομα προκειμένου να σε βοηθήσουν για τον χύψη λόγο, να έρθουν να χειριστούν εκ νέου την κατάσταση, τότε να ξέρεις ότι από εμάς δεν θα λάβεις ούτε ένα ευρώ. Αυτή ήταν η ανακοίνωση, η δήλωση που έκαναν προς τον κύριο Καραλή, κάτι το οποίο σας το αναφέρω και εγώ, διότι σήμερα η πληροφορία ήταν ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν θέλει να βγει να κάνει και καμία δήλωση. Είναι κρίμα που δεν υπάρχει καμία παρέτηση έως τώρα σε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ κρίμα τραγικό, καταρχήν. Και κατά δεύτερο, αυτό δεν νομίζω ότι δείχνει οργανωμένο κράτος. Έχουμε τις υποσχέσεις ότι θα πάμε οργανωμένα να αντιμετωπίσουμε μια απειλή. Εδώ βλέπω ανοργανωσιά, προχειρότητα, χύμα, κατάσταση. Νομίζω ότι το ανέφερα, κύριε Θεοδόρου, αυτό, ότι το ενδιαφέρον της περιφέρειας Τρικάλων επικεντρώθηκε στο να δείξει μια καλή εικόνα στα κλιμάκια των Αθηνών που είχαν ανέβει την Παρασκευή 12 Ιουλίου, προκειμένου να γίνει ένα συντονισμός με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες και με τους αρμόδιους φορείς. Αυτό ήταν το μέλημά τους, δεν ενδιαφερόταν για κάτι άλλο, και όπως φάνηκε και στην πορεία, έως και σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί κανείς για το συμβάν. Προς τιμήν του βέβαια ο Περιφερειάρχης, και ελπίζω να έχει γνώση τώρα της εκπομπής σας, του Δελτίου Ειδήσεων, προκειμένου και ο ίδιος να μπορέσει να χειριστεί πειθαρχικά και διοικητικά την εν λόγω κατάσταση. Μάλιστα. Έχει πάρει καμιά αποζημίωση ο κτηνοτρόφος? Δεν έχει πάρει απολύτως τίποτα, δεν υπάρχει καμία πληροφορία. Ο άνθρωπος ζει στην αβεβαιότητα, ζει στην ανεργία. Συντηρείται τώρα με τους γονείς του, από τους γονείς του. Όπως καταλαβαίνετε, έχασε τόσο τα δικά του ζώα, όσο και τα ζώα τα οποία δούλευε μαζί με την σύντροφό του και ήταν δηλωμένα στην ίδια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια απόλυτη καταστροφή. Απίστευτο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μητρονάτσιο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Αυτός είναι ο οργανωμένος τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίζαμε την πανόλη στα εγωπρόβατα. Αυτός είναι ο οργανωμένος τρόπος της πολιτείας. Αυτή είναι η οργανωμένη πολιτεία. Δεν μπορεί να τρέχει όμως ένας εισαγγελέας και μια δικαιοσύνη πάντα πίσω από ένα κράτος το οποίο πού κάνει τελικά καλά τη δουλειά του. Πού κάνει καλά τη δουλειά του, αλήθεια. Πάμε στο επόμενο θέμα, το οποίο είναι απίστευτο.
Έχουμε δει πολλά από τα κυκλώματα των διακινητών μεταναστών. Τώρα είδαμε και ανήλικους διακινητές. Για τη αστυνομία έπεσαν χθες το μεσημέρι δύο νεαροί, οι οποίοι συνελήφθησαν να μεταφέρουν παράνομα μετανάστες σε περιοχή του Δήμου Ρηγαφεραίου. Ειδικότερα, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι σε περιοχή του Δήμου Ρηγαφεραίου Μαγνησίας επί του αυτοκινητοδρόμου. Από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Ρηγαφεραίου, δύο με βαπή 17 και 18 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι εντοπίστηκαν 7 αλλοδαποί, από τους οποίους 5 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι είχαν εγκαταληφθεί από όχημα. Μετά από αναζητήσεις, εντοπίστηκαν από τους αστυνομικούς σε κοντινή απόσταση δύο δράστες, καθώς και 2 ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, με το οποίο, όπως εξακριβώθηκε, είχαν παραλάβει τους αλλοδαπούς από περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, με σκοπό την προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας. Το προαναφερόμενο όχημα κατασχέθηκε, ενώ επιπλέον σε βάρος των αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν εγγράφων για την νόμιμη παραμονή τους στη χώρα, θα εφαρμοστεί και η διαδικασία της διοικητικής επιστροφής. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Βόλου, ενώ την προανάκριση διενεργεί υπό Διεύθυνση Ασφάλειας Βόλου. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Δεν είναι άλλο από τις φορολογικές δηλώσεις. Λίγη προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. Δεν έχει ανακοινώσει παράταση το Υπουργείο και οι λογιστές έχουν φτάσει στα όρια τους. Προβλήματα λειτουργίας αντιμετώπισε σήμερα η πλατφόρμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν οι φορολογούμενοι που τρέχουν να προλάβουν την προθεσμία της 26ης Ιουλίου. Παρά την απάντηση της ΑΔΕ ότι βλάβει διήρκηση 20 λεπτά, τα παράπονα από φορολογούμενους και κυρίως λογιστές ανέφεραν ότι κανένα πρόβλημα δεν αποκαταστάθηκε και προς πλατφόρμα ήταν πεσμένη για 4 ώρες. Έχει 20 ώρα μέσα για να μπεις και αν θα μπεις. Μου είσαι να κάνεις μια δουλειά, σε κόβει. Ξανά να πίνει αυτή τώρα. Άκουρε στην πρόσφαση. Δεν είναι λέει ο υπουργός έτσι. Τα θεανίδης που κάνουν υπουργό. Τέτοια συμπεριφορά δεν είχαμε ποτέ. Θα σου πω. Αυτή είναι. Ο κόσμος αυτούς ψήφισε. Τελείωσε. Με αυτούς θα ζήσουμε. Έχει χαθεί η μπάλα, δεν γίνεται ένα χαός. Αυτή τη στιγμή έχει καταρρεύσει το σύστημα, έχουν καταρρεύσει οι συνάδελφοι, γίνεται ο κακός του χαμός. Ο καθένας θυμάται τώρα και έρχεται να κάνει τη δήλωση να κάνουμε τη τελευταία στιγμή. Και είπαν και είπαν και να και σου και ξέρεις και ξέρεις. Εντάξει, θα συμφερθείς όταν ακούγουν κουβέντες βαριές. Υπενθυμίζεται πως με βάση τα τελευταία στοιχεία, περίπου 700.000 φορολογούμενοι πρέπει να σπεύσουν εντός μιας ημέρας να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση πριν τη λήξη της αυριανής προθεσμίας, προκειμένου να αποφύγουν τα πρόστιμα, με αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος υπερφόρτωσης του συστήματος, με συνέπεια τη δυσλειτουργία του. Υπό έλεγχο είναι η φωτιά, η οποία μεταδώσαμε και στο ξεκίνημα του δελτίου μας ότι ξέσπασε στις Μικροθήβες δίπλα στο αεροδρόμιο της Αρχιάλου. Τελικά, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρίσκεται στο σημείο. Είναι και η ηγεσία της πυροσβεστικής από την Θεσσαλία. Σχεδόν έχει αντιμετωπιστεί, είναι υπό μερικό έλεγχο αυτή την ώρα. Ένα αγιόταχη αυτοκίνητο λαμπάδιασε στο κέντρο της Λάρισας. Ευτυχώς ο οδηγός είναι σώος. Συναγερμό σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας μετά από ειδοποίηση για αυτοκίνητο που τυλίχθηκε στις Φλόγες στο κέντρο της πόλης. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 9 το πρωί, για άγνωστα αίτια από τα οποία διερευνώνται, ξέσπασε πυρκαγιά σε όχημα που βρισκόταν σταθευμένο επί της οδού Τζαβέλα, με αποτέλεσμα να καεί ολοσχερός. Στο σημείο έδρασαν 2 πυροσβεστικά οχήματα που κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά πριν πάρει διαστάσεις. Το πρωί πήγα να το βάλω μπροστά να πάω για εργαστήρια, έκανα ένα μπαμ-μπαμ και αυτό ήταν, πήρε φωτιά στην πίσω πλευρά. Τώρα πώς και γιατί, κάπου ακούμπησε εξάτμιση, κάτι έγινε, δεν ξέρω τι να πω. Γιατί μπροστά είναι άθικτο, η μηχανή μπροστά είναι άθικτη, καθαρή. Πήρα πυροσβεστήρα, άδειξα όλο το πυροσβεστήρα, δεν κατάφερα τίποτα. Να σημειωθεί πως από τις Φλόγες σημειώθηκαν φθορές και στα γύρω σταθμευμένα οχήματα, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνευσε κανείς. Προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται από την πυροσβεστική υπηρεσία Λάρισας. Μια σειρά από μικρά βίντεο, διαφημιστικά βίντεο του τουρισμού στην Μαγνησία,
δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Επιμελητήριο Μαγνησίας και βέβαια το Τμήμα Τουρισμού. Εντατικές είναι οι προσπάθειες του Επιμελητηρίου Μαγνησίας για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος στην περιοχή της Μαγνησίας, με στόχο την προβολή της περιοχής και την προσέλκυση επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, το Επιμελητήριο συνεχίζει την καμπάνια με τίτλο «Endless Discovery Volos Pylon Skiathos Skopelos Alonissos», η οποία δημιουργήθηκε το 2021 και πάνω σε αυτή δημιούργησε 9 νέα teaser, με κυρίως θέματα του κεντρικού βίντεο, τα οποία και τραβούν την προσοχή των θεατών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, ουσιαστικά δημιουργήσαμε φέτος από το ίδιο βίντεο κάποια τιζεράκια, τα οποία ουσιαστικά είναι για χρήση προς κυρίως social media, stories και reels. Και όποιος θέλει, ουσιαστικά αυτά τα βίντεο παραπέμπουν στο κεντρικό βίντεο και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν stories και reels και αν θέλουν να παραπέμπουν τον κόσμο στο κεντρικό βίντεο, το οποίο είναι το βίντεο το οποίο είχε δημιουργηθεί τότε με το Endless Discovery. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτά τα βίντεο είναι ανεβασμένα σε cloud, είναι ελεύθερα προς χρήση από όλους. Έχουν γίνει με τη λογική να χρησιμοποιηθούν κυρίως από τους επαγγελματίες του τουρισμού, ενοικιαζόμενα ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, rent-a-car, ιστιοπλοεία. Είναι ένα εργαλείο ακόμα, αν κάποιος δεν έχει δημιουργήσει δικό του βίντεο, να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το βίντεο. Η κεντρική καμπάνια και το βίντεο του Endless Discovery βασίζονταν στην ελευθερία, την αίσθηση της ξενιαστάς των διακοπών, τη μοναδική φύση και τα τοπία τόσο το πηλίου όσο και των σποράδων, τη δημιουργία στιγμών, την καθαρότητα του τόπου και της θάλασσας. Σημαντικά στοιχεία για να αποφασίσει κάποιος να επισκεφθεί τον τόπο μας. Για ξαφνικά καιρικά φαινόμενα προειδοποίησε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φαίνεται όμως ότι δεν προέκυψαν σε όλες τις περιοχές της χώρας που υπήρχε πρόβλεψη. Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες, χαλάζει κατά τόπους αλλά και πρόσκαιρα πολύ ισχυρούς ανέμους, προειδοποιεί η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία σε έκτακτο δελτίο για την Πέμπτη. Τα μπουρίνια θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα. Αναλυτικά τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα στην Κεντρική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένου του νομού Θεσσαλονίκης, και την Ανατολική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θάσου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και αργά το απόγευμα στη Θράκη. Και από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι το μεσημέρι στην περιοχή Σποράδων και πρόσκαιρα στη Βόρεια Εύβοια. Η πρόβλεψη για την Πέμπτη είναι για τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της υπηρετικής χώρας και τοπικά στο Βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο και το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο γενικά ο καιρός θα παραμείνει έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά έως και 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει για άλλη μία μέρα μικρή πτώση και θα κυμανθεί ανάμεσα στους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ μόνο κατά τόπους στα Δωδεκάνησα θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Χθες Τετάρτη είχαμε αποκλιμάκωση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών έπειτα από 16 συνεχόμενες ημέρες καύσωνα, με τη μέγιστη θερμοκρασία να φτάνει στους 38,7 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν μόνο σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Νότιας Κρήτης καθώς και στη Ρόδο. Η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα καταγράφηκε στο Αστέρι Λακωνίας 38,7 βαθμών Κελσίου και είναι η πρώτη φορά έπειτα από 16 συνεχόμενες ημέρες που σημειώνεται μέγιστη θερμοκρασία κάτω από τους 40 βαθμούς. Κλείνοντας το δελτίο μας, να πούμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Ζάχος Παπαζαχαρίου σε ηλικία 86 ετών. Ο γνωστός Ζάχος, ο οποίος είχε αγαπήσει ιδιαίτερα το Βόλο, είχε γεννηθεί το 1938 στην Αθήνα, ως εθνολόγος αλλά και ερευνητής του Πανεπιστημίου της Σορβόνης, είχε προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό που λέμε κουλτούρα και πολιτισμός. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Καλό απόγευμα σε όλους.